Η παρουσία σήμερα εδώ όλης της Κεφαλονιάς, όλου του νησιού, δείχνει ότι σήμερα έχουμε πάρει όλοι μαζί μία απόφαση από την οποία κανείς δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει. Η απόφαση είναι ότι δεν υπογράφουμε την ερήμωση του τόπου, δεν υπογράφουμε την πνευματική και πολιτιστική μας υποβάθμιση και απομόνωση. Αυτό είναι ένα συμβόλαιο τιμής που δεσμεύει όλους τους πολίτες του νησιού, όλους τους Έλληνες που πραγματικά γνωρίζουν ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με τη σωτηρία και με τα συμφέροντα της Ελλάδος. Είναι ένα σχέδιο παρανοϊκό, χωρίς τεχνοκρατικά κριτήρια, που απλά οδηγεί στην απομόνωση ολόκληρες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω, σαν εκπρόσωπος του Δήμου, εκπροσωπώντας όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες τις παρατάξεις και τους πάντες μέσα στην Κεφαλονιά, να ευχαριστήσουμε τους φορείς για τη στήριξη την ολόθερμη, όλους τους φορείς, όλα τα κόμματα και πάνω απ' όλα τους δημότες και τους φοιτητές που με τη μεγαλειώδη σήμερα παρουσία τους δίνουν δύναμη, παλμό και αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο αγώνα. Θα διαβάσω μόνο εν συντόμο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει αυτούσια την εισήγηση των προϊσταμένων των τμήματων ΤΕΗ, η οποία με επιστημονικά και τεχνοκρατικά κριτήρια αποδεικνύει ότι το σχέδιο Αθηνά πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια και γενικότερα και όσο αφορά τα Ιόνια νησιά. Επίσης, αποφασίστηκε το παρόν συλλαλητήριο, το οποίο από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν όλοι οι φορείς του τόπου, όλες οι παρατάξεις και πάνω απ' όλα οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι. Επίσης, αποφασίστηκε να κλείσει ο Δήμος Κεφαλονιάς τη σημερινή ημέρα, που από το πρωί είναι κλειστά τα πάντα, δεν λειτουργεί τίποτα. Το νησί έχει βάλει πραγματικά κλειδαριά για να αποτρέψει όλο αυτό το παράδοξο σχέδιο. Αποφασίστηκε να καλέσουμε την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επίσης να κλείσει, πράγμα το οποίο έκανε, όπως και τους επαγγελματικούς συλλόγους να κλείσουν τα καταστήματα, πράγμα το οποίο και πάλι έγινε και βλέπετε ότι όλοι ανταποκρίθηκαν. Επίσης, αποφασίστηκε η τριμελής επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα τεχνοκρατικά επιχειρήματα προκειμένου να αντιδράσουμε με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο σε όλη αυτή τη μεθόδευση. Ένα μεγάλο μπράβο στην πιο μεγάλη φοιτήτρια στην Κεφαλονιά, την κυρία Ξυλούρη Παντινιωτάκη, η οποία πλέον είναι επίτιμη δημότης του νησιού, η Μις Ένεκε. Κλείνοντας, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι μια εκτόνωση, είναι απλά η αρχή ενός αγώνα ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν φέρει το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τους πάντες και να είμαστε καλά και να φέρουμε το αποτέλεσμα. Άλλο ένα ψήφισμα θα διαβάσει ο Πρόεδρος των Υδραυλικών και μετά αμέσως στο συγκρότημα.